Μπορεί ο χώρος της κουζίνας να φαίνεται καθαρός, αλλά πολλές φορές δεν είναι και το μάθαμε αυτό με τον κορονοϊό, κυρία Τσάκου. Ακούσαμε πολλά και διάφορα για τις απολυμάνσεις και όλα αυτά. Ωστόσο, υπάρχουν ασφαλείς τρόποι για να καθαρίσουμε τα ίδια τα τρόφιμα. Ξέρετε, πάντα υπήρχε αυτή η απορία των ανθρώπων όταν γυρνάγαμε το σούπερ μάρκετ, ερχόταν τα τρόφιμα, αν θα πρέπει να τα σαπουνίσουν, εννοώ αυτά, το λεμόνι, ας πούμε, το πορτοκάλι, το μήλο. Ναι, αυτό έγινε και πιο έντονο όντως λόγω του κορονοϊού, γιατί υπήρχε το θέμα της επιμόλυνσης και το κατά πόσο μπορεί να μεταδοθεί. Είναι σημαντικός ο τρόπος που πλένουμε, γιατί είναι αυτό που δεν βλέπουμε. Έτσι, τα μικρόβια, οι μικροοργανισμοί είναι αόρατοι, δεν είναι μόνο το χώμα. Οπότε πρέπει να τα πλύνουμε πολύ καλά και αυτό διαφοροποιείται με βάση και το τι τρόφιμο είναι. Έτσι. Διαφορετικά θα πλύνουμε τα λαχανικά, διαφορετικά τα φρούτα. Είτε πετάμε τη φλούδα είτε όχι, πρέπει να πλένονται. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα και τα φρούτα τα οποία έχουν φλούδα, όπως το πορτοκάλι που θα την αφαιρέσουμε. Mm-hmm. Να τα πλύνουμε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετά δευτερόλεπτα. Πώς λέγαμε για τα 20 δευτερόλεπτα των χεριών, έτσι αντίστοιχα ισχύει και για το πλύσιμο των φρούτων. Γιατί σαπούνι μπορεί... δεν χρησιμοποιούμε. Κάποιοι χρησιμοποιούν σαπούνι. Γινόταν και παλιά. Καλό είναι να το αποφεύγουμε το σαπούνι, γιατί από τους πόρους μπορεί να κατακρατήσει μέσα το φρούτο ή ακόμα και το λαχανικό, αναλόγως τι θα πλύνει κάποιος με το σαπούνι. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι επιβλαβή για τον οργανισμό μας, καλό να μην καταναλώσουμε, να μην τα απορροφήσουμε. Λέγανε κάποιοι, ας πούμε, παλιότερα και το λένε και τώρα, ότι καλύτερα να πλένονται με σαπούνι σε μια μεγάλη δεξαμενή, με πολύ λίγο σαπούνι, με πολύ νερό δηλαδή, και να ξεπλένονται πάρα πολύ καλά. Συστήνεται αυτό να αποφεύγεται. Ναι, σαν τακτική. Σαν τακτική. Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά το ξύδι, που είναι ένας παράγοντας αντιμικροβιακός. Δηλαδή, μας δημιουργεί ένα περιβάλλον η διάλυση ξυδιού σε νερό, ένα περιβάλλον αντιμικροβιακό. Μπορούμε να μουλιάσουμε εκεί τα τρόφιμα για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πάμε σε πιο ευαίσθητα τρόφιμα που πρέπει να καθαριστούν. Ας πούμε, τα λαχανικά, ένα μαρούλι έχουμε εδώ και μια πιπεριά. Εκεί τι κάνουμε? Είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος που το χειριζόμαστε. Την πιπεριά, αντίστοιχα, θα πρέπει να την πλύνουμε κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετά δευτερόλεπτα, να τρίψουμε καλά την επιφάνειά της. Ενώ στο μαρούλι, αρχικά χρειάζεται να αφαιρέσουμε τα εξωτερικά φύλλα, και αυτό ισχύει γενικότερα για όλα τα λαχανικά, όπως είναι αντίστοιχα του μαρουλιού. Και για τα χόρτα και για τα άγρια χόρτα και όλα αυτά. Που εκεί ακριβώς δεν ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι πώς να τα πλύνουν πολύ καλά. Λέει, τα έχω κάνει 2, 3 και 4 νερά, ας πούμε. Με τις πλύσεις. Ναι. Αρχικά χρειάζεται και αυτά κάτω από τρεχούμενο νερό να τα πλύνουμε καλά, ένα-ένα τα φύλλα. Ένα-ένα και τα μάλιστα φύλλα. Καλό είναι να πλύνουμε μόνο τα φύλλα τα οποία είναι να καταναλώσουμε. Να μην πλύνουμε όλο το μαρούλι και το αποθηκεύσουμε για αρκετές μέρες. Mm-hmm. Θα χάσει αρκετά από τα συστατικά του. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και αυτές τις πλύσεις που λέμε. Δηλαδή να βάλουμε νερό σε μπολ, να αναδεύσουμε λίγο το μαρούλι, γενικότερα τα χόρτα, να πέσει το χώμα κάτω, να το ξεπλύνουμε 2-3 φορές και μετά μπορούμε να προσθέσουμε και ξύδι αν θέλουμε για ακόμα καλύτερο πλύσιμο. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται και θεωρούν ότι όταν ξεκινούν μια τέτοια διαδικασία, τα χέρια θα πληθούν ούτως ή άλλως, που είναι λάθος. Ακριβώς. Πρέπει πριν από οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία να πλύνουμε με σαπούνι τα χέρια μας. Ακριβώς. Όταν θα μπούμε στην κουζίνα, πριν κάνουμε το οτιδήποτε άλλο, πλένουμε τα χέρια, όπως και ανάμεσα από τη χρήση διαφορετικών τροφίμων. Δηλαδή, όταν θα σταματήσουμε από το πλύσιμο των λαχανικών, καλό να πλύνουμε πάλι τα χέρια μας πριν προχωρήσουμε στη χρήση άλλων τροφίμων, όπως είναι το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι. Ωραία. Και ερχόμαστε τώρα εδώ στο τραπέζι που είναι πιο κοντά σε μένα, να δούμε ίσως την πιο μολυσμένη επιφάνεια της κουζίνας, λένε κάποιοι, ναι, που είναι η επιφάνεια κοπής. Γιατί? Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ακόμα και το τι θα χρησιμοποιήσουμε για επιφάνεια κοπής. Για παράδειγμα, το ξύλο τα τελευταία χρόνια καλό είναι να μην χρησιμοποιείται, γιατί έχει πόρους και κρατάει μέσα νερό και υγρασία, οπότε ευνοείται η ανάπτυξη μικροβίων και βακτηρίων. Ναι, με την ίδια λογική όμως και κάποιοι άλλοι που έχω δει, ας πούμε, πάγκοι κοπής που είναι από πλαστικό, ή από... Το ίδιο πράγμα δεν γίνεται και εκεί. Στο ξύλο θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο να γίνει βαθύ χάραγμα. Οπότε εκεί να μείνουν εστίες μικροβίων. Αλλά σίγουρα όταν έχουμε μια επιφάνεια κοπής, η οποία δούμε ότι έχει αρκετά κοψίματα πάνω, να την αποφεύγουμε, να την απορρίπτουμε. Πώς την απολυμμένουμε την επιφάνεια κοπής? Καταρχάς την επιφάνεια κοπής είναι καλό να την πλύνουμε και πριν με σαπούνι και νερό πολύ καλά. Και μετά το πέρας της χρήσης του τροφίμου, πάλι να την πλύνουμε πολύ καλά. Και μάλιστα οι πλαστικές επιφάνειες ή ακόμα και οι γυάλινες καλό είναι να μπουν μετά και στο πλυντήριο πιάτων. Επιπλέον. Απίστευτο. Θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με το κατεψυγμένο κρέας και γενικότερα τα κατεψυγμένα, γιατί και εκεί μπορεί να γίνουν λάθη. Ακριβώς. Στο χειρισμό. Πώς αποψύχουμε καταρχάς? Ιδίως την απόψυξη είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι απόψυξης. Ο ένας τρόπος είναι το να το βάλουμε απλά στο ψυγείο. Και να περιμένουμε 2 μέρες. Να περιμένουμε έτσι 12 με 24 ώρες το λιγότερο για να γίνει απόψυξη, γιατί πρέπει να γίνει και καλή απόψυξη για να το χρησιμοποιήσουμε. Οι άλλοι δύο μέθοδοι είναι με φούρνους μικροκυμάτων, οι οποίοι όμως έχουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μπορούν να κάνουν απόψυξη. Και η άλλη μέθοδος είναι με το να κάνουμε πλύσεις. Πάλι θα πάμε στις πλύσεις με νερό, όπου αλλάζουμε αρκετά συχνά τον μπολ με το νερό και εκεί θέλουμε κρύο νερό.
Κρύο νερό. Mm, γιατί απλά... πολλοί κάνουν το λάθος να χρησιμοποιήσουν ζεστό. Λάθος. Είναι λάθος γιατί αλλοιώνει και το τρόφιμο και ενδέχεται να έχει και μικροβιολογικούς παράγοντες, δηλαδή να είναι κρίσιμο λίγο μικροβιολογικά. Μια που συζητάμε για την απόψυξη, η μέθοδος του φούρνου μικροκυμάτων ή θεωρείτε ότι είναι. Είναι σαν να βιάζουμε τα πράγματα να γίνουν γρήγορα. Θεωρούνται όλες οι μέθοδοι πάντως ασφαλείς. Δηλαδή, και ο φούρνος μικροκυμάτων, η συγκεκριμένη ρύθμιση που έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γι' αυτό και δεν την έχουν όλοι οι φούρνοι. Πάντως, εγώ έχω να πω ότι ο καλύτερος τρόπος απόψυξης είναι να το αφήσουμε και να αποψυχθεί μόνο του. Έτσι ακριβώς. Και να ψιμπέσουμε όμως την ώρα που ακριβώς θέλουμε να το μαγειρέψουμε. Θέλουμε να το μαγειρέψουμε. Γιατί δεν πρέπει να μείνει μετά πολλή ώρα επίσης. Ακριβώς. Θα πρέπει από τη στιγμή που θα γίνει η πλήρης απόψυξη να το μαγειρέψουμε. Αλλά αυτή η μέθοδος είναι και η πιο ασφαλής μέθοδος για να ξανακαταψύξουμε τα υπολείμματα. Δηλαδή αυτό που δεν θα χρησιμοποιήσουμε σε ένα κρέας, για παράδειγμα, που είναι αρκετά μεγάλος όγκος του, πολλά κιλά. Και δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Μπορούμε, αφού αποψυχθεί, μόνο σε αυτή τη μέθοδο, έτσι, της απόψυξης. Το έχουμε αφήσει να αποψυχθεί ψήξη, μόνο του. Ακριβώς, να το ξανακαταψύξουμε χωρίς να έχουμε κάποιο μικροβιολογικό θέμα. Mm-hmm. Πάμε λίγο στον κάδο, γιατί και αυτός είναι μια εστία μικροβίων. Ναι, και πολλές φορές τον ξεχνάμε. Ο κάδος είναι σημαντικό να αδειάζεται κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση, ακόμα και αν έχει γεμίσει κατά το ίμισή του. Mm-hmm. Πολλοί βάζουν αυτές τις σακούλες μέσα στον κάδο, αφαιρούν απλώς τη σακούλα. Mm. Να πούμε ότι είναι σημαντικό να πλένεται και ο κάδος, γιατί πολλές φορές από τη σακούλα μπορούν να φύγουν. Μπορούν να φύγουν είτε υγρά στοιχεία ή ακόμα και μυρωδιές. Δηλαδή, είναι καλό ο κάδος σε καθημερινή βάση, αν μπορούμε με ένα πανάκι κουζίνας μαζί με λίγο ξύδι και για τις μυρωδιές να τον απολυμάνουμε, είναι πολύ σημαντικό και μια φορά την εβδομάδα να κάνουμε και ένα καλό πλύσιμο με κανονικό σαπούνι. Και κυρίως στην περιοχή πάνω. Γιατί εκεί μαζεύονται τα πιο πολλά, έχω ακούσει. Έτσι, και το ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες αυτές. Πολύ πρακτική ενότητα αυτή.